Παλμός της πόλης στον Αρκαδία 938. Για τα αδέσποτα στην πόλη, τι θα προτείνατε εσείς? Θα προτείνουμε να μαζευτούν, να πάρει ο Δήμος, να τα βάλει κάπου σε κάποιο χώρο, για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην πόλη μας. Πού θα μπορούσε όμως να... Πού θα μπορούσαν να βάλουν? Να βρουν κάποιο χώρο, ο οποίος θα μπορέσει να τα δεχτεί αυτά τα ζώα. Γιατί για αυτά... Ο Δήμος μπορεί να βρει λύση, πρώτον. Δεύτερον, κάτι φιλόζωοι που λένε ότι είναι φιλόζωοι, είναι της πλάκας φιλόζωοι, όχι όλοι. Γιατί μέχρι και πριν ένα χρόνο τα σκυλιά πεινάγανε στα χωράφια εδώ θα κοίθε και τρώγανε και τον κόσμο. Μπορούσαν και τέλος πάντων ένας φιλόζωος να διαθέσει και ένα φράγκο για τα φαγητά των σκυλιών. Τώρα τελευταία το εξάμηνο το έχω δει, έχει γίνει στην πραγματικότητα. Έχω βάλει στο ίντερνετ αρκετές φωτογραφίες, σκυλιά τα οποία είναι δαγκώνει το ένα το άλλο, είναι άρρωστα με πληγές και τότε δεν ενδιαφέρθηκε ούτε το υγειονομικό, ούτε οι υπηρεσίες που έπρεπε να ενδιαφερθούν. Που πήγαινε το σκυλί στο δρόμο και έτρεχε και έβγαζε αίμα. Τώρα το εξάμηνο το τελευταίο βλέπω ότι είναι λίγο βελτιωμένα τα πράγματα. Και πρέπει ο Δήμος να κάνει τη δουλειά του, αλλά να μην πέσουν κάτι φιλόζωοι της πλάκας και του ζαλίζουν τη δουλειά που κάνει, τέλος πάντων. Να μην λέω τίποτα άλλο. Άρα εσείς η λύση σας είναι αυτό, ένας χώρος... Ένας χώρος να μαζευτούν και εντάξει, ούτε καλό για την πόλη είναι αυτό. Εντάξει. Ούτε για την πόλη είναι καλό και για την δημόσια υγεία. Δεν ξέρω αν είναι εμβολιασμένα. Και αυτά ζώα είναι. Πρέπει να ζήσουν. Αλλά εσείς έχετε κάποιο θέμα πρέπει με αυτό? Να βρεθεί κάποιος χώρος να μαζευτούν όλα εκεί και να υπάρχει κάποια επιτροπή, έστω τυπική, να φροντίζει για αυτά τα ζώα.